ακριβά θα πληρώσουν το μάρμαρο της εκρηκτικής τουριστικής ανάπτυξης και της δημοφιλίας της Ελούντας όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίοι στα μάτια των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών φιγουράρουν ως κρίση και εισοδηματίες που μπορούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να φορολογηθούν με αντικειμενικές αξίες αυξημένες κατά 67 έως και 108%. Θα το δεχόμουν, ξέρετε, να θεωρούμαστε Μονακό της Ανατολικής Μεσογείου, να καρπωνόμαστε τα θετικά, αλλά όλα τα θετικά και όχι τούτα εδώ τα αρνητικά. Και μπορεί οι Αγιονικολιώτες και οι κάτοικοι της Νεάπολης να μίζουν στο Μονακό, όμως ως γείτονες των μετρημένων στα δάκτυλα Ρώσων και άλλων μεγιστάνων που αγόρασαν γη γύρω από την Ελούντα και τη Σπιναλόγκα, θα πρέπει να βρουν τρόπο να πληρώσουν πολύ ακριβά τον αλγόριθμο του Υπουργείου Οικονομικών που καθόρισε τις αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες. Θα τους τα χαρίσουμε, να τελειώσει η ιστορία. Αυτό πάρα, πληρώνουμε νίκιο στο σπίτι μας. Δούλευα μια ζωή να τα φτιάξουμε και τώρα έρχονται να σε πάρουν ενίκιο στο σπίτι μας. Εμείς είμαστε παραθαλάσσιο και για κοινό. Θα μπορέσετε να πληρώσετε τόσα χρήματα παραπάνω? Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τίποτα, αλλά τι θα κάνουμε? Οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο δεν ξεπερνούν το 30%, όμως στην περίπτωση του Αγίου Νικολάου είναι εξωφρενικές, φτάνοντας στην περιοχή Τσιφλίκη της Ελούντας το 108%. Η συγκεκριμένη απόφαση πλήττει κυρίως τους ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας, καθώς επιβάλλεται οριζόντια, χωρίς καμία εξαίρεση εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. Η τοπική κοινωνία, οι αιρετοί άρχοντες, οι δημοτικές παρατάξεις, οι φορείς της περιοχής παρακολουθούν με απορία και έκπληξη την παράλογη απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, φοβούμενοι τις οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης. Και πού ήρθαν οι Ρώσοι? Μες στην πόλη. Εκτός σχεδίου, όπου οι αυξήσεις είναι μικρές. Την πόλη θίξανε. Και μάλιστα τις χαμηλές περιοχές. Εκεί δηλαδή που μένει ο μέσος και κάτω δημότης του Αγίου Νικολάου. Στη Νεάπολη το ίδιο. Δηλαδή είναι δυνατόν τις χαμηλές περιοχές, η τιμή από 600 ευρώ το τετραγωνικό έγινε 1050, 67,5% αύξηση. Αυτό σημαίνει κατακόρυφη άνοδο σε κάθε είδους φορολόγησης των ακινήτων, όπως τον έμφυα, όπου για παράδειγμα ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπολογίζει ότι αντί για 70.000 ευρώ που πλήρωνε μέχρι τώρα, θα κληθεί να καταβάλει τη νέα χρονιά 200.000 ευρώ. Εγώ παίρνω μια συντάξη μικρή από τον άντρα μου, άμα πού είναι θα μείνω. Θα μένω νηστική για να πληρώνω τις φορές. Μέχρι τώρα δεν χρωστούσα πουθενά. Τώρα... Ποια ήταν, δεν ήταν τρέτο με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Θα μπορέσετε εσείς να πληρώσετε μεγαλύτερο έμφυα και μάλλον σε τέτοιο ποσοστό? Ένας Θεός κατέει. Επιπλέον οι δημότες χάνουν οποιοδήποτε δικαίωμά τους έχει να κάνει με το αφορολόγητο το οποίο χάνουν, χάνοντας έτσι ακόμη και τα επιδόματά τους. Σε συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, αφού δεν βρήκε καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, διοργανώνει τις επόμενες ημέρες πάνδημο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας.